Καλησπέρα από τα Βολα.gr. Είμαστε στο γήπεδο των Μελισσιών. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Μελίσσια Ήφαιστος ήρθε υπέρ των Μελισσιών με 1-0. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή των Μελισσιών, τον κύριο Αλέξη Ματζούνη. Κύριε Ματζούνη, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Το αποτέλεσμα του αγώνα και βάσει της εικόνας και των ευκαιριών θεωρώ ότι ήταν απόλυτα δίκαιο. Αν συνυπολογίσουμε, το έχουμε ξαναπεί όλη τη χρονιά που μας καλύπτει, ότι δικαιολογίες για μας δεν υπάρχουν ποτέ, αλλά το ξέρετε ότι ήταν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη και απαιτητική εβδομάδα με 3 μάτς σε 7 μέρες, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, τα δύο προηγούμενα με τη Διάνα σε πρωτάθλημα και κύπελο. Ο Ήφαιστος είχε και μια παραπάνω μέρα ξεκούρασης και σύν ότι από τα δύο μάτς με τη Διάνα αποκτήσαμε προβλήματα βασικών μας παικτών. Δηλαδή βγήκαν αναγκαστικές αλλαγές στο κύπελο και ο τερματοφύλακας ο Παναγόπουλος, ο Πέτρος ο Καλημέρης, ο Ραβάνης, άλλα παιδιά που είναι εκτός, ο Φάκης, ο Ιάσουνας, και προέκυψε και μέσα στη βδομάδα ένα πρόβλημα, ένας παίχτης σημαντικός και σε ιδιαίτερη θέση αποφάσισε ότι θέλει να φύγει από την ομάδα, τέλος πάντων ο Άγγελος ο Μούτσος, οπότε καταλαβαίνετε πόσα προβλήματα είχαμε να διαχειριστούμε σύν την κούραση. Αυτό που έχω να πω, χωρίς να μπω σε τακτική ανάλυση, για άλλη μια φορά τα μπράβο έχουν εστερέψει για αυτά τα παιδιά. Δεν έχουμε χτυπήσει ταβάνι, το έχουμε σπάσει το ταβάνι, το έχουμε διαλύσει. Κάθε μέρα βάζουμε ένα μικρό στοίχημα με τον εαυτό μας και κάθε μέρα το κερδίζουμε. Το πρωτάθλημα για μας είναι αυτή η εξέδρα η γεμάτη και με νέα παιδιά και πώς χειροκροτάγαν στο τέλος αυτή την ομάδα. Μια ομάδα με νιάτα, με φρεσκάδα, με υγεία, με πάθος. Ό,τι και να κάνει, χαίρεσαι να τη βλέπεις. Αυτό. Πολύ ωραία. Τα καλύψαμε όλα, πιστεύω. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Σπύρος Πέτας για το abola.gr. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ και εγώ και καλή συνέχεια σε μια ομάδα ιστορική φανέλα, έτσι με διαδρομή στην Αθήνα τον Ήφαιστο και στο φίλο και συνάδελφο στο Σάκη το Σάσταλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.